Ο Νεροθερίνης νυχτός έγινε για μια 58χρονη στα Χανιά η τροχοβίλα που υποτίθεται αγόρασε μέσω γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι διαπραγματεύσεις που έκανε τηλεφωνικά αποδείχτηκαν ότι γινόταν με πολύτη μαϊμού και τα 19.000 ευρώ που κατέθεσε για την αγορά έκαναν φτερά. Υπάρχει πρόβλημα. Το έχω ακούσει περιπτώσεις. Και ειδικά με τα links αυτά που στέλνουν σε social media κλπ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η 58χρονη επικοινώνησε στις 11 Ιουνίου για πρώτη φορά με τον άνδρα του, ο οποίου το τηλέφωνο ήταν καταχωρημένο για την πώληση της τροχοβίλας. Μέχρι τις 13 του μήνα την έπεισε να προχωρήσει σταδιακά σε καταθέσεις σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όταν πια επρόκειτο να ολοκληρωθεί η αγορά, ο πολιτής ήταν άφαντος. Σίγουρα. Αυτονόητο είναι. Εντάξει, μου έχει τύχει περιστατικό. Μια γιαγιά την πήρανε τηλέφωνο ότι κάτι έπαθε η νύφη της και με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα. Βοήθεια, έκλαιγε. Το κατάλαβα, ευτυχώς. Το τελευταίο περιστατικό με την 58χρονη έρχεται να προσθεθεί σε δεκάδες ακόμη που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στα Χανιά. Καλό θα ήταν οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια ηλεκτρονική συναλλαγή, επειδή δεν ξέρει ποιος βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής της συναλλαγής, να ταυτοποιεί τον υποψήφιο πολιτή ή αντίστοιχα αγοραστή, αν βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Δεν είμαστε τόσο υποψιασμένοι ως καταναλωτές. Όχι, ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι και οι πιο ηλικιωμένοι, για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω και γιαγιάδες, παππούδες και αυτά, τους φαίνονται όλα πολύ παράξενα. Μόλις πριν από ένα μήνα, το αστυνομικό τμήμα Κισάμου εξιχνίασε 46 υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει 59 κατηγορουμένους σε ολόκληρη τη χώρα που φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα.